Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μοριά. Η Πελοπόννησος, μην ξεχνάμε, είναι ένας τόπος με μακρά ιστορική παράδοση, αφού από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 21. Στο Μοριά έχουν γίνει επίσης πολλά πολεμικά γεγονότα ιστορικής σημασίας, όχι μόνο κατά την αρχαία εποχή, αλλά και κατά την μεσαιωνική, καθώς και την νεότερη. Γι' αυτό και την πρώτη θέση έχουν, όπως είναι φυσικό, τα ιστορικά και τα ηρωικά τραγούδια που αποτελούν ουσιαστικά τον αδιάψευστο μάρτυρα εκείνης της περίοδου, αφού μέσα στα ποιητικά τους κείμενα βρίσκονται μπολιασμένα τα κατορθώματα, οι αγώνες και οι ανδραγαθίες των Ελλήνων ηρώων σε συνδυασμό με το χαρακτήρα, το βίο και τη δράση τους. Τραγούδια που ταξίδευσαν απαράλλαχτα από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο, ίσαμε σήμερα μαρτυρώντας το ένδοξο παρελθόν του λαού μας στο δρόμο για τη λευτεριά. Τα μωραϊτικά τραγούδια διακρίνονται συνήθως σε τραγούδια αργά και ελεύθερα, εξ απόψεως πάντοτε ρυθμικής αγωγής, που τα συναντάμε κυρίως σε γιορτές, πανηγύρια και σε διάφορες εκδηλώσεις. Διακρίνονται επίσης σε καθιστικά και σε τραγούδια της τάβλας και όχι σε επιτραπέζια που ακούμε πολλές φορές. Να κάνουμε εδώ αυτή τη διάκριση, γιατί ακούγονται πολλές φορές πράγματα που είναι ανεπίτρεπτα. Επιτραπέζιο είναι το ωραίο, το γάργαρο, το εμφιαλωμένο νεράκι που πίνουμε. Συνεπώς, τραγούδια καθιστικά και της τάβλας και όχι επιτραπέζια. Έχουμε επίσης τραγούδια του δρόμου, δρομικά, τις γνωστές δηλαδή σε όλους μας πατινάδες, και πολλά άλλα με θέμα τους το γάμο, το θέρο, τον τρίγο, τον ανθρώπινο μόχθο, τη γυναικεία ομορφιά, τον έρωτα, την αγάπη, μου έρχονται τώρα στο νου, την ξενιτιά, τη φυλακή, τη λεβεντιά, την αντριοσύνη και, όπως προείπαμε, τη λευτεριά και τους αγώνες της φυλής μας. Δεν πάμε όμως σιγά σιγά, γιατί σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία τραγούδια από διάφορες γωνιές της Πελοποννήσου, διανθισμένα πάντοτε με τα αυθεντικά του σχόλια, που είμαι σίγουρος πως θα τα ευχαριστηθείτε. Την αγάπη μας, όπως πάντα, στους Έλληνες του εξωτερικού που μας παρακολουθούν ανελιπώς κάθε Κυριακή και μας γεμίζουν με τιμή και ευθύνη. Από τόπο σε τόπο Μοριάς. Φύγαμε!
μαναμά, μια να βγει μια Κυριακή. Μια να βγει μια Κυριακή, την άκουσα να κεδάει δει. Τι να εικόμπα μαναμά, τι να εικόνα και να ειδί. Τι να εικόνα και να ειδί, στου εχθρού μου την αυγή. Λέει το τραγούδι. Πήρα τα ζαγαράκια μου και πάω να κυνηγήσω. Λαγούς και λάφια για να βρω και πίσω να γυρίσω. Σαν πήγα και τα έριξα εκεί ψηλά στα όρη, μου βγάλαν τα ζαγάρια μου μια ζηλεμένη κόρη. Τόσο ωραία που ήτανε η μαργαριταρένια, που έπλαινε και λεύκαινε σαν πλάκα μαρμαρένια. Της δίνω το μαντίλι μου της κόρης να το πλύνει. Και εκείνη εστάθη φρόνιμη, εστάθη συνετή δηλαδή, και πίσω μου το δίνει. Δεν σας θυμίζει το θέμα του και το γνωστό μωραϊτικό τσάμικο που λέει «Τούτο το καλοκαιράκι κυνηγούσα ένα πουλάκι, κυνηγούσα λαχταρούσα, να το πιάσω δεν μπορούσα και έστησα τα ξόβεργά μου και ήρθε το πουλί κοντά μου». Εδώ βεβαίως ο νέος έστειλε μεταφορικά πάντοτε τα ζαγαράκια του, δηλαδή τα κυνηγόσκυλά του, τα λαγωνικά του, για να μπορέσει να μαντρώσει, όπως λέμε, την αγαπημένη του. Και από ό,τι φαίνεται έβγαλε λαγό θηλυκού γένους. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Πήρα τα ζαγαράκια μου και πάω να κυνηγήσω. Λάφια για να βρω και πίσω να γυρίσω. Σαν πήγα και τα έριξα ψηλά σ' αυτά τα όρη. Τα ζαγάρια μου μια ζηλεμένη κόρη. Τόσο ωραία που ήτανε και μαργαρίτα ρένια. Που έπλαινε και λευκένε σε πλάκα μαρμαρένια. Της δίνω το μαντίλι μου της κόρης να το πλύνει. Και εκείνη στάθη χρόνιμη και πίσω μου το δίνει.
Τα τραγούδια της αγάπης είναι τόσο παλιά, όσο παλιό είναι και το αρχαίγονο συνέστημα που τα εμπνέει. Ο λαός μας διαχρονικά επένδυε πολύ στο συνέστημα και ήταν, όπως λέμε, πλασμένος για τον έρωτα και την αγάπη. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο παραγωγός και ο αποδέκτης όλων των συναισθημάτων μας είναι η ψυχή, που άλλοτε αγαλιά και φρένεται και άλλοτε πάλι υποφέρει, συνήθως από τι, από αγάπη. Εδώ κοντά κλαίνε καρδιές για μαυρομάτες και ξανθές. Κλαίει και με καρδούλα μου για μια γειτονοπούλα μου. Γειτονοπούλα μου είναι το σωστό και όχι χωριετοπούλα μου, γιατί η γειτονιά ήταν παλιά το κύτταρο. Γειτονοπούλα μου να ζεις, να σε ρωτήσω να μου πεις, ποιος δέντρος κάνει τον ανθό, ποια μάνα τον καλόν η γιο.
κομματιανό τραγούδι που ακολουθεί έχει ως θέμα του τη φυματίωση και αναφέρεται παράλληλα και στον οικισμό του προφήτη Ηλία της Καλαμάτας που πήρε το όνομά του από το μοναστήρι του προφήτου Ηλιού, εδώ δηλαδή που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Στη συνείδηση όλων των Μεσσηνίων λοιπόν, ο προφήτης Ηλίας συνδέθηκε με το φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, αφού στα επισκευασμένα κελιά του λειτουργήσε από το 1920 έως και το 1986 το Σανατόριο των Απόρων Φυματικών. Τα σανατόρια, να θυμίσω, ήταν ιατρικές μονάδες για την περιποίηση και την περίθαλψη ατόμων με μακροχρόνιες ασθένειες, συνήθως συνδεόμενες με την αντιμετώπιση της φυματίωσης, στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, λίγο πριν από την... λίγο πριν από την ανακάλυψη των αντιβιωτικών. Είναι γνωστή σε όλους μας η λοιμώδης νόσος φυματίωση που ταλαιπώρησε πολλούς ανθρώπους μας παλιότερα και που είχε πλήξει στην εποχή που δρούσε, επαναλαμβάνω, στις αρχές του 20ου αιώνα, τις φτωχές κυρίως κοινωνίες, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών υγείας. Η φυματίωση ονομαζόταν και νόσος των φτωχών, αφού αναπτυσσόταν σε δυσχερείς συνθήκες διαβίωσης και προτιμούσε τους εξασθενημένους και αδύναμους οργανισμούς που ταλαιπωρούνταν από αρρώστιες, κακουχίες και λυπή διατροφή, ενώ ραγδαία ήταν η εξάπλωσή της στη διάρκεια της κατοχής με την πείνα, τις φοβερές κακουχίες και τα όμοιά τους. Η φυματίωση ονομαζόταν επίσης, θυμάμαι τώρα από αυτά που διάβαζα, και σαράκι στο παρελθόν, λόγω της απώλειας βάρους που υφίστανται οι πάσχοντες. Τη βρίσκουμε δε όχι μόνο στα δημοτικά μας τραγούδια, αλλά και σε πολλά ρεμπέτικα, όπου έχουμε και εκεί πολλές αναφορές σε αυτή τη φοβερή νόσο που ξεκλήρισε δυστυχώς εκατοντάδες οικογένειες στην πατρίδα μας, όπως και αλλού. «Μαράζω σα μανούλα μου σαν το κεράκι λιώνω και βότανα δεν βρίσκονται για το δικό μου πόνο», λέει γνωστό τραγούδι, όπως και ένα ακόμη ρεμπέτικο του Κυρομίτη που μου έρχεται τώρα στο νου, που λέει σε κάποιο στίχο του ότι «εάν δεν ήσουν φθησικιά μικρή ξανθομαλούσα, εγώ δεν θα ήμουν δυστυχής και ευτυχής θα ζούσα». Να πούμε επίσης ότι παλιότερα δεν χρησιμοποιούσαν ποτέ το όνομα αυτής της τραγικής ασθένειας, αλλά το αντικαθιστούσαν με κάποιες άλλες λαϊκές λέξεις όπως φθήση, χτικιό, σαράκι, μαράζι, βάσανο και άλλα. Για πάμε όμως και στο ποιητικό κείμενο του τραγουδιού μας που είναι ιδιαίτερα συγκινητικό και που στάθηκε ως αφορμή για να θυμηθούμε αυτή τη θλιβερή ασθένεια, τη φυματίωση που κυριαρχεί στο θέμα του. «Για σένα διαμαντένια μου και μαργαριταρένια μου», σε άλλη παραλλαγή βρήκαμε και το στίχο «Κόρη μαλαματένια μου και μαργαριταρένια μου» και συνεχίζει το τραγούδι «Για σένα βαριαρώστησα και από τον κόσμο χώρισα και για τον άσπρο σου λαιμό κατάντησα φυματικό. Με πήραν και με πήγανε στον Αγιολιά, μ' αφήσανε στο σανατόριο, στην ιατρική μονάδα που λέγαμε νωρίτερα, εδώ μέσα φίλες και φίλοι. Και σε περίμενα να έρθεις 2 χρονάκια να με δεις». Από τον τελευταίο λοιπόν στίχο που λέει, επαναλαμβάνω, «και σε περίμενα να έρθεις 2 χρονάκια να με δεις», εικάζουμε και συμπεραίνουμε ότι τελικά ο νέος του τραγουδιού μας άδικα περίμενε επί 2 χρόνια την αγαπητικιά του, αφού εκείνη δεν πρέπει να πήγε ποτέ να τον δει και εκείνος πέθανε τελικά από φυματίωση. Πόσο συγκινητικό. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Σε ένα διά, για σένα διά.
σαν κίτρινο λουδάκι μου. Τώρα δε μας λες ποτέ θα ανθίσεις για να μας καλοκαρδίσεις. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο είναι μύθος, θρύλος στην περιοχή και λίγα λέω. Πάντως ήτανε το μεγάλο σουξέ το 1892. Χρησιμοποίησα μία λέξη έτσι εμπορική, σουξέ. Αναφέρομαι στο περίφημο τραγούδι του Τριτσιμπίδα, το οποίο, μάλλον για το οποίο έχουν γραφτεί πάρα πολλά και ακουστεί όλα αυτά τα χρόνια. Το τραγούδι σίγουρα είναι μύθος, σίγουρα είναι θρύλος, έχει πολύ ωραίο ποιητικό κείμενο, τραγούδι του γάμου. Εκεί το κατατάσσουμε. Ωστόσο εδώ υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις βάσει πάντοτε όλων αυτών, επαναλαμβάνω, που έχουν ακουστεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια από μελετητές, ερευνητές, αλλά και από συγγενείς του Τριτσιμπίδα. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Παρατσούκλι ήταν το Τριτσιμπίδας, σήμαινε ο πανούργος, ο πανέξυπνος, ο τετραπέρατος. Βεβαίως υπήρχε και μία άλλη έτσι εκδοχή, να την πω και αυτή, σύμφωνα με την οποία το όνομά του βγήκε από τις τριτσιμπιδούλες, τις έλικες που κρατούσαν από τα τσαμπιά τα σταφύλια.
Ο Τρισιμπίδας λοιπόν ήταν πάρα πολύ πλούσιος, είχε πολλά κτήματα όπως λέει και, και το τραγούδι, είχε αμπέλια και σταφίδα και ερωτεύτηκε την Μπεμπιγέ, ήταν τουρκικής καταγωγής ή αλλιώς τη Μαριγό όταν χριστιανίστηκε, τη Μαρία, Μαριγό. Θέλησε λοιπόν να παντρευτεί τη Μαριγό. Μαρία και ωραία, έτσι βγαίνει το Μαριγό. Η Μαριγό ήταν από Τουλάλα. Σύμφωνα λοιπόν με την πρώτη εκδοχή, ο πλούσιος Τρισιμπίδας παντρεύτηκε τη Μαριγό, αλλά το κακό το μάτι δεν επέτρεψε να στεριώσει αυτός ο γάμος όπως λέμε, με αποτέλεσμα να χωρίσουνε και ο μεν Τρισιμπίδας να έχει τραγική κατάληξη να χάσει όλη την περιουσία του, η δε Μαριγό να επιστρέψει στου Λάλα όπου και ξαναπαντρεύτηκε. Πάμε τώρα σε μία άλλη εκδοχή, εντελώς διαφορετική. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, το τραγούδι μιλάει για ένα γάμο ο οποίος ποτέ δεν έγινε. Αυτή την εκδοχή τη βρήκαμε σε έρευνα, σε μια μεγάλη έρευνα και μια μεγάλη μελέτη που έκανε απόγονος του Τρισιμπίδα, ο Νικολής Τρισιμπίδας. Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, ο Τρισιμπίδας ερωτεύτηκε την Μπεμπιγέ ή αλλιώς τη Μαριγό, θέλησε να την πάρει, αλλά τελικά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Παρόλο που έγιναν οι αραβώνες, ο γάμος αυτός τελικά ματαιώθηκε και δεν έγινε ποτέ. Και εδώ αξίζει να σας δώσουμε έτσι τα στοιχεία που έχουμε μαζέψει από μαρτυρίες πάντοτε, που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Να δούμε δηλαδή γιατί αυτός ο γάμος δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Κομματάρχες εκείνη την περίοδο στην περιοχή ήταν οι προύχοντες του πύργου, οι Κρεστενίτες. Και οι αντίπαλοι τους, ποιοι λέτε ότι ήταν? Οι Σισίνιδες της παιδινής Ηλίας και της Γαστούνης, οπλαρχηγοί του 21, με μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα και πολιτική. Ο Νικόλαος Τρισιμπίδας συνδεόταν με τους Σισίνιδες, προσέξτε. Πάντοτε σύμφωνα με αυτή την εκδοχή. Ενώ από την άλλη, το σόι της Μαριγός συνδεόταν με τους Κρεστενίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε κόντρα κορυφής όπως λέμε, γιατί αν παντρευόταν ο Τρισιμπίδας στη Μαριγό, αυτομάτως το σόι της Μαριγός θα έπρεπε να περάσει στην πλευρά του Σισίνη. Κάτι τέτοιο όπως αντιλαμβάνεστε, οι προύχοντες της περιοχής τώρα του Λάλα δεν το δέχονταν. Σου λέγανε δηλαδή, γιατί η δικιά μας η Μαριγό να παντρευτεί τον Τρισιμπίδα, έτσι, τον πλούσιο της άλλης περιοχής, από τη στιγμή μάλιστα που είχαν και τέτοιες έρηδες και κόντρες πολιτικές μεταξύ τους. Έπρεπε λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος για να ακυρωθεί αυτός ο γάμος. Τι έκαναν λοιπόν τότε οι Λαλαίοι, τι σκαρφίστηκαν? Σκαρφίστηκαν το εξής. Έβαλαν έναν ντούρο, όνομα και πράγμα, ένα λεβεντόπεδο της εποχής εκείνης, να απαγάγει τη Μαριγό. Η απαγωγή αυτομάτως, όπως αντιλαμβάνεστε, σήμαινε και ατίμωση. Και σου λέει τώρα τι θα πούν τα στόματα, τι θα πει ο λαός. Ποιος θα μπορούσε μετά να παντρευτεί μια γυναίκα η οποία είχε απαχθεί και αντιλαμβάνεστε τις συνέπειες μιας απαγωγής. Ο Τρισιμπίδας μόλις το έμαθε εννοείται θύμωσε, στεναχωρήθηκε και δεν είχε άλλη επιλογή από το να γυρίσει, να πάει πίσω, να δώσει τα δώρα του αυτά που είχε για το γάμο και απλά να τελειώσει εκεί η υπόθεση γάμος και να φύγει. Αυτή ήταν λοιπόν η δεύτερη εκδοχή. Άρα, συμπερασματικά, η μία εκδοχή έλεγε ότι ο Τρισιμπίδας παντρεύτηκε τη Μαριγό και εν συνεχεία χωρίσανε. Και η δεύτερη εκδοχή λέει ότι αυτός ο γάμος ματαιώθηκε, δεν έγινε ποτέ, διότι πολύ απλά ένας πλούσιος αραντάρης αραβωνιάστηκε μία πανέμορφη νεαρά κοπέλα τη Μαριγό, που την έκλεψε ένα ρωμαλαίο παλικάρι και ο γάμος τελικά ματαιώθηκε. Πώς ωστόσο αυτό το φιάσκο μπορεί να εξελιχθεί σε τραγούδι γαμήλιας γιορτής? Δεν είναι λίγο οξύμορο να εγκομιάζεται δηλαδή ένας γάμος ο οποίος ποτέ δεν έγινε? Και σε αυτό έχουν δοθεί απαντήσεις. Εικάζεται λοιπόν ότι όλο αυτό είχε έναν περιπεκτικό, χιουμοριστικό χαρακτήρα. Δηλαδή προσπαθεί να διακομωδήσει την ηλικία του πλούσιου Τρισιμπίδα που θέλει να παντρευτεί την κατά πολύ νεότερη του Μαριγό. Γι' αυτό και λέει και ο στίχος «Πουν παιδί και παλικάρι και βαρύ και το γιογκάρι». Από το γάμο λοιπόν του Τρισιμπίδα και της Μαριορής που είτε έγινε είτε δεν έγινε, εικάζεται ότι βγήκε και η γνωστή σε όλους μας παροιμία, ποια λέτε, όλα τα έχει Μαριορή, ο Φερετζές της λείπει. Βγήκα ψηλά στα διάσελα και αγνάντιο την Μπαρμπάσενα. Στις Μπαρμπάσενα στον κάμπο ο Τρισιμπίδας κάνει γάμο. Η Μαριορή παντρεύεται και όλος ο κόσμος χαίρεται και παίρνει τον Τρισιμπίδα που είχε αμπέλια και σταφίδα. Ποιον θα πάρεις Μαριορή, τον Τρισιμπίδα που είναι παιδί? Που είναι παιδί και παλικάρι και βαρύ και το γιογκάρι.
ψηλά στα αδειά, σε λάγια γραδιό τη μπαρπά σένα. Στις μπαρπά σένα, στο κάμπο νότριτσι, του Πασά τον πλάτανο και στην καινούργια βρύση, χαϊδούλα νελουζότανε και τα μαλλιά της πλέκη. Χαϊδούλα είναι χαϊδεμένη. Αργότερα έγινε, όπως ξέρετε, και κύριο όνομα. Του Ρίγα ο γιος επέρασε στο άλογο Καβάλα και τ' άλογο κοντοκρατή και της χαϊδούλας λέει: «Χαϊδούλα, τα μαλάκια σου με τι τα έχεις βαμμένα?» «Τα έχω με καριδομπογιά να σφάζω τους λεβέντες», εννοεί δηλαδή να τους ρίχνει από έρωτα, να τους πεθαίνει από έρωτα. «Να σφάζω 5 στη Λαμπρή και 8 τα Κωνσταντίνου και τα Ιαννιού του Ριγανά να σφάζω 15. Μες του Πασά τον πλάτανο μωρέ και στη καινούργια βρύση. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
και τα μαλλιά της πρέκει. Του Ρίγα γιος γαϊδό μόρι μόρι, του Ρίγα γιος επέρασε. Όσον αφορά τώρα τους μωραϊτικούς ρυθμούς και χορούς, κυριαρχούν εδώ οι επτάσιμοι καλαματιανοί, καθώς και οι πιο γρήγοροι συρτοί μαζί με τους λεβέντικους τσάμικους ή πηδιχτούς όπως ονομάζονταν παλιότερα. Δεν λείπουν ακόμα και οι αλληλοδιαδοχές συρτών με τσάμικων, αλλά και καλαματιανών με συρτών. Τα βλέπετε αυτά πολλές Κυριακές. Έτσι σας τα δίνουμε και σας τα αναλύουμε. Ως προς τα μουσικά όργανα τώρα, τα βασικά είναι το κλαρίνο, το βιολί, το σαντούρι, το λαούτο, οι φλογέρες, ξύλινες ή καλαμένιες και οι μονοκόμματοι σκαλιστοί ταμπουράδες. Μάλιστα, με τα δύο τελευταία, με τις φλογέρες δηλαδή και με τους ταμπουράδες, τραγουδούσε και χόρευε και η κλεφτουριά. Αλλά και στα χωριά μας πιο παλιά, εδώ που τα λέμε, ουσιαστικά με φλογέρες και αυτοσχέδιους ταμπουράδες τραγουδούσαν και χόρευαν. Ελείψη άλλων μουσικών οργάνων. Τέλος, ακόμη και σήμερα, σε κάποια ορεινά μέρη εξακολουθούν να υπάρχουν πίπιζες και καραμούτζες μαζί με τα τούμπανα. Πάμε λοιπόν στα τραγούδια μας. Προκαλέ την πρώτη μου αγάπη.
μου. Σύρε μάνα και καλέ στη μάνα μου. Σύρε μάνα και καλέ στην αθήκαλε να έρθει να στεφανώσει. Βάζει κουφέτα στο χαρτί τρομαρά της. Βάζει κουφέτα στο χαρτί και πάει καλέ και πάει να την καλέσει. Για και χαρά σου λιγέρι κορί μου. Για και χαρά σου λιγέρι καλώς καλέ καλώς την αιτωμά. Σε καλή κορή μου. Κορή μου, γιος μου, σε καλή να θεις καλέ να'ρθεις να στεφανώσεις. Μαζό τα πέ, μαζό
πάμε λοιπόν στη γνωστή μας παπαλάμπρα μας. Ο λαός μας, κατά καιρούς, με την ποιητική του φαντασία, με νοήματα αλλά και με ομοιοκαταληξίες στους στίχους του κάθε τραγουδιού, περνούσε και δικά του θέματα, χωρίς τυχώς να γνωρίζει ότι αυτή του η παραποίηση μπορούσε να είναι βλαπτική για την ιστορία του κάθε τραγουδιού. Έτσι και εδώ στην Παπαλάμπρινα, ο λαός, τον ταβαντούρι, ας το πω έτσι, της κλεψιάς, το μετέτρεψε σε ταβαντούρι του γάμου και σε γαμήλια τελετή, λέγοντας ότι ο Παπαλάμπρος πάντρευε τάχα τις κόρες του, τις δυο του θυγατέρες, δύο άσπρες περιστέρες, και γι' αυτό πολλοί είναι μαζωμένοι. Παπαλάμπρινα καημένη. Ενώ στην πραγματικότητα ο κόσμος είχε μαζευτεί, φίλες και φίλοι, λόγω της ληστείας και της έντασης που προκλήθηκε. Αυτό συμβαίνει όταν σχολιάζουμε λοιπόν αβασάνιστα το ιστορικό των τραγουδιών. Τώρα θα σας δώσω το αυθεντικό ποιητικό κείμενο της Παπαλάμπρινας και θα το αποδώσουμε στη γνήσια μορφή του για να καταγραφεί για πάντα. Στου Παπαλάμπρου την αυλή, κόσμος είναι μαζωμένοι. Προσέξτε εδώ, δεν πρόκειται για Αττική σύνταξη. Το κόσμος είναι μαζωμένοι δεν είναι Αττική σύνταξη, αλλά για σχήμα κατά των νοούμενων. Και συνεχίζει το τραγούδι. Μην ο παπάς είναι άρρωστος, μην η παπαδιά πεθαίνει. Ούτε ο παπάς είναι άρρωστος, ούτε η παπαδιά πεθαίνει. Οι κλέφτες τους εγδίσανε και τα φλουριά ζητήσανε. Μια λιγερή εφώναξε, τους κλέφτες τους ετρώμαξε. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε το τραγούδι. Στου παπά, λα παπά, λα μπρενά. Στου παπά, λα μπρο.
ψηλά στο κακαβάκι. Άιντε μακελά, άιδη μακελά, άιδη λυπητέ. Κι ο θεριστής τα κρυά νερά που πίνουν
παράδοση του τόπου μας είναι μία και ενιαία και προβάλλει με μία μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων και παραλλαγών που συνθέτουν οι διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Είναι δηλαδή μία επιτόπιος και πολυχρόνιος διαδοχική πείρα. Πάμε λοιπόν μαζί να δούμε πόσο μακραίνει η μουσική στο βάθος των αιώνων και παράλληλα τη θέση που είχε στην αρχαιότητα ίσα με σήμερα. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει καταλληλότερο μέρος για αυτήν την αναγωγή, ας το πω έτσι, στην αρχαιότητα από εδώ που βρισκόμαστε με σεβασμό και δέος. Δηλαδή από το Ασκληπείο της Επιδαύρου που ως γνωστόν πήρε το όνομά του από τον μυθικό θεό της ιατρικής Ασκληπείο που σύμφωνα με τοπικό μύθο ο Ασκληπιός γεννήθηκε εδώ κοντά και συγκεκριμένα στο βουνό Τίτθιο, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται ανατολικά του Λιγουριού. Κατά την αρχαιότητα λοιπόν οι τέχνες ήταν συνολικά 6 και χωρίζονταν σε 2 ενότητες, στις εν χρόνο και στις εν τόπο. Στις εν χρόνο τέχνες ανήκαν η ποίηση, η μουσική και η όρχηση. Ενώ στις εν τόπο τέχνες η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική, για να μην ξεχάσω και κάποια, και η γλυπτική. Προεξέχον τώρα στοιχείο του χορού ήταν ο ρυθμός. Για τους αρχαίους μάλιστα η μουσική ήταν το παν. Απόδειξη ότι πριν από κάθε μάχη χόρευαν, έτσι, γιατί ο χορός τους εμψύχωνε, τους έδινε δύναμη και τους βοηθούσε να συγκεντρωθούν. Επίσης, τον χορό το συναντάμε σε όλες τις σημαντικές στιγμές του ανθρώπινου βίου, από την γέννηση έως και τον θάνατο. Να τονίσουμε ωστόσο ότι από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας, ο χορός δεν ήταν μία ανιδιοτελής τέχνη, αλλά συνδυαζόταν πάντοτε με τη μουσική και με την ποίηση. Ο Πλάτων, ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε χορού, τους χώριζε σε τι, θα θυμάστε ίσως οι παλιότεροι, σε πολεμικούς και σε θρησκευτικούς χορούς. Και εδώ αξίζει να αναφέρουμε αυτό που λέει ο Πλάτωνας για τη σημασία του χορού. Για ακούστε το, έτσι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν ότι το κατά φύσιν πηδάν ήθιστε παν ζώων, το συνηθίζει δηλαδή κάθε ζωάκι, τα ζωάκια χοροπηδάνε ως γνωστόν. Το δε ανθρώπινο νόμος, έστι συλλαβών του ρυθμού, εγέννησέται και έτεκεν την όρχηση. Δηλαδή, ο άνθρωπος, έχοντας αίσθηση του ρυθμού, γέννησε το χορό. Και αυτή είναι ουσιαστικά, κατά τον Πλάτωνα, η μεγάλη διαφορά του από τα ζώα. Για μας τώρα, σήμερα τους Έλληνες, ο χορός ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ένα πανανθρώπινο αγαθό. Είναι, θα έλεγα, η συνέχεια της φυλής μας. Γι' αυτό όλα τα στοιχεία του πρέπει να μένουν αναλύωτα, έτσι όπως λέμε, μέσα στο χρόνο και αποκαθαρμένα από προχειρότητες και πάσης φύσεως παραποίησης προς διάσωση βεβαίως της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θα ακολουθήσει το γνωστό τραγούδι «Στα Ναπλίου το Παλαμίδι». Η λέξη «φυλακή» απαντάται σε πολλά τραγούδια του ακριτικού κύκλου, όπως και η λέξη «μπουντρούμια» σε κάποια άλλα δημοτικά μας τραγούδια. Η τρομερότερη φυλακή παλιά ήταν το Παλαμίδι. Η στενή που λέμε σήμερα, που είναι πλέον συνώνυμη ουσιαστικά με τη φυλακή, ήταν μία μικρή αυλή στο Παλαμίδι. Περιγραφές αυτών των φυλακών του Ναυπλίου είχε δώσει και ο Καρκαβίτσας σε μερικά ξεχασμένα και άγνωστα πεζογραφήματά του. Επίσης αναφερόταν στο Μιλτιάδη. Ο Μιλτιάδης ήταν, να θυμίσω, όνομα φυλακής του Παλαμιδίου. Όπως και στον Άγιο Ανδρέα, που ήταν επίσης άλλη φυλακή, πλάι
το λέει και η λέξη, στο ομώνυμο εκκλησάκι του Παλαμιδίου, που ουσιαστικά αυτή η φυλακή προοριζόταν για καταδικασμένους σε ποινή 5 έως και 15 ετών. Αναφερόταν τέλος και στον Αράπη, ένα φοβερό κελί που βρισκόταν μέσα στη στέρνα του Παλαμιδίου. Πάμε λοιπόν και στο ποιητικό κείμενο του τραγουδίου μας, που μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα λαογραφικά στοιχεία. Στα Ναπλίου το Παλαμίδι, κι βροντάει το κανονίδι. Το βροντάνει οι Μωραΐτες, κι όλοι οι Βαρυπινίτες. Το βροντάει και μια γυναίκα, δικασμένη χρόνους 10.
πας ωραία η κορίκη, να πας να λούζεσαι. Κι να πας να λούζεσαι, να μόσκος απουνίζεσαι. Να μαρά ωραία η κορίνα, μαρά νιζεσαι.
Τα κάστρα μας, αλλά θέλουν, λέει, πνευμόνια για να τα ανέβεις, γιατί αλλιώς μου θυμίζει την παροιμία που λέμε η γριάκη αν στολίζεται, λέει, στον ανήφορο γνωρίζεται. Σιγά σιγά το ανέβηκα. Λοιπόν, σας λέω κάτι. Λαλού, λέει, λαλούδι της μονομπάσιας. Σας θυμίζει τίποτα? Κρατήστε το. Το επόμενο τραγούδι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε μαζί πόσο εύκολα μπορούν να γίνουν παραποιήσεις και να αλλοιωθεί το ποιητικό κείμενο των τραγουδιών μας. Γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε ιδιαίτερη προσοχή και πολύ διάβασμα. Δηλαδή, αβασάνιστα δεν πρέπει να λέμε τίποτα για να μην αλλοιώνουμε την παράδοσή μας. Αναφέρομαι στο γνωστό τραγούδι που μόλις σας είπα, ένα στιχάκι, λαλούδι της Μονεμβασιάς, που από λάθος πολλοί το τραγουδούν λουλούδι της Μονεμβασιάς. Προσέξτε. Λαλούδι είναι το σωστό, που πάει να πει πέτρα και κατ' επέκταση βράχος, δηλαδή πέτρινο κάστρο. Η λέξη παράγεται από την ομηρική λέξη λας. Από την ίδια λέξη που βγαίνει το λατομείο, ο λατόμος, δηλαδή αυτός που σκίζει την πέτρα. Ας το έχουν λοιπόν υπόψη τους όσοι το τραγουδούν σε εκδηλώσεις ή το καταγράφουν σε δίσκους. Δεν είναι λουλούδι, άνθος δηλαδή, αλλά λαλούδι που πάνε να πει πέτρα, βράχος. Λαλούδες λένε και τις πέτρες στη μάνη, και είναι γνωστή και η φράση, θα τη θυμούνται οι παλιότεροι και οι παλιότερες, θα σου πετάξω ή θα σου ρίξω μια λαλούδα, δηλαδή μια πέτρα. Να σας δώσω όμως και μερικά ακόμη πολύτιμα λαογραφικά στοιχεία για το συγκεκριμένο τραγούδι, που έχει σαν θέμα του την έγκλη και τη γοητεία των τριών κυριότερων κάστρων της Άσπρης Θάλασσας. Άσπρη Θάλασσα αποκαλούσαν το Αιγαίο Πέλαγος. Τα τρία λοιπόν κάστρα ήταν της Αθήνας, η Ακρόπολη, το Παλαμίδι του Ναυπλίου και το κάστρο της Μονεμβασίας. Ιδιαίτερα η ιστορική Μονεμβασιά υψωνόταν πάνω σε ένα θεόρατο και απότομο βράχο, που εκεί κατέφευγαν οι λάκωνες της γύρω περιοχής κατά την περίοδο της εισβολής των Αράβων στην Πελοπόννησο, για να βρουν άσυλο και να προστατευτούν. Και έτσι εκεί πάνω στην κορυφή και στις απροσπέλαστες πλαγιές του βράχου έχτισαν αυτή την πανέμορφη πολιτεία. Να σημειωθεί επίσης ότι κατά τα μεσαιωνικά χρόνια η Μονεμβασιά ήταν το κυριότερο λιμάνι της Άσπρης Θάλασσας. Γι' αυτό κάθε καράβι που ταξίδευε για τη Δύση, που ερχόταν από αυτή, ήταν υποχρεωμένο τι να κάνει, να σταθμεύσει στο λιμάνι της, τόσο για ανεφοδιασμό όσο και για να ξεφορτώσει εμπορεύματα ή να φορτώσει τα περίφημα προϊόντα της περιοχής. Όπως θυμάμαι τώρα, σίκα είχε μετάξει και προπαντός τι είχε, τα ξαχουστά κρασιά τύπου μαλβάζια που ήταν γνωστά σε όλη την Ευρώπη. Το κάστρο της Μονεμβασιάς, τέλος, κατά το μεγάλο δάσκαλο της Εθνικής μας Μουσικής Σίμωνα Καρά, λόγω της ωραιότητας και της οχυρότητάς του, ανήκει στην κατηγορία των κάστρων της Οριάς, που ύμνησε τόσο πολύ η λαϊκή μούσα. Λαλούδι της Μονεμβασιάς και κάστρο της Αθήνας, την Ακρόπολη, και Παλαμίδι τ' Αναπλιού, ανοίξτε να μπω μέσα. Να ειδώ τις αναπλιώτισες, τις αναπλιωτοπούλες, πώς πλένουν, πώς λευκαίνουνε, πώς μοσχοσαπουνάνε. Η μια πλένει τον άρρωστο και η άλλη το λαβωμένο. Και η τρίτη ομορφότερη, τον αραβωνιασμένο. Με το ένα χέρι πλένουνε, μετάλλο σαπουνάνε και με τα δυο τα χέρια τους στο κάστρο πολεμάνε. Συνηθίζω πάντοτε να σας δίνω όλα τα ποιητικά κείμενα των τραγουδιών, γιατί τα παλιά τα χρόνια, λόγω της δισκογραφίας, επειδή ήταν περιορισμένος ο χρόνος, κατέγραφαν λίγα στιχάκια με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε τι λέει το τραγούδι στη συνέχεια. Όμως το ζουμί στην ουσία του κάθε τραγουδιού βρίσκεται από τη μέση και κάτω έως και την κατακλείδα του. Πάμε λοιπόν να το τραγουδήσουμε παρέα.
λουλούδι της Μονομπάσιας και κάστρο της Αθήνας και κάστρο της Αθήνας. Ανοίξτε να πω μέσα, ανοίξτε να πω μέσα. Να ειδώ, λέει, να ειδώ τις αναπλώτησες. Τις αναπλιώτησες, τις αναπλιωτοπούλες, τις αναπλιωτοπούλες.
πόι πόι, αν πόι πόι, ήλιος να φρενά μη βγει. Ωρε που βάζουν το φτιάσι, το φτιάσι δυσούλη μιώτησα. Σούλη μιώτησα με λένε, κι αν σ' αρέσω γύρεψε με. Παντρεμένε σούλη μιώτησα. Το βάζει και το βάζει και μια παπαδιά. Ωραία κι αφήνει τον παπά τη σούλη μιώτησα. Σουλιμιώτησα για σένα βάρια αρρώστησα. Πάμε τώρα σε ένα πασίγνωστο παλιό τραγούδι που το συναντάμε παραποιημένο σχεδόν παντού στη δισκογραφία και είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να το καταγράψουμε και να το αποδώσουμε σωστά για να μείνει για πάντα. Έτσι, κάναμε μια έρευνα γι' αυτό και θέλω να την ακούσετε. Τραγούδι που στην κατακλείδα του, όπως θα δείτε, είναι σχετικό με τους προξενητάδες, ενώ στον πρώτο στίχο του εκθιάζεται, ας το πούμε, το μεγαλύτερο αγαθό της ζωής, το τέριασμα. Όλα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά, τα χελιδονάκια ζευγαρωτά. Το όριμο, τα ειδώνη, το μοναχό, περπατεί στους κάμπους με τον αητό. Περπατεί και λέει και κελαϊδεί, Ανδριανούπολίτη πραγματευτεί. Πραγματευτεί δηλαδή από την Ανδριανούπολη. Και όχι άντρα μου πολίτη πραγματευτεί, που λέγεται συνήθως εσφαλμένα. Υπενθυμίζω εδώ ότι τα παλιά τα χρόνια το επάγγελμα του πραγματευτεί, του γυρολόγου, το εξασκούσαν κατά κόρον πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμιλία, τη βόρεια δηλαδή Θράκη, από την Κωνσταντινούπολη και από αλλού. Να υπενθυμίσω επίσης για τους παλιότερους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα και αυτό που διαλαλούσαν οι γαλατάδες. Θα τους θυμάστε που φώναζαν και έλεγαν «Σιλιβριανό γιαούρτ» και πολλά άλλα, προσπάθησαν να στο πω παραστατικά. Άρα επαναλαμβάνω, περπατεί και λέει και κελαϊδεί, Ανδριανού πολίτη πραγματευτεί και όχι άντρα μου πολίτη πραγματευτεί. Και συνεχίζει το τραγούδι για να σας δώσω όλο το ποιητικό του κείμενο που είναι άγνωστο. Πού την εδιαλέχτης αυτή τη νιά, την ξανθομαλούσα την πατρινιά. Απ' την πόλη ερχόμουν και απ' τα νησιά, απ' τη γειτονιά της επέρασα. Το βασιλικό της επότιζε, τι ωραίες εικόνες, και τις ματζουράνες εδρόσιζε. Μου κόψε κλονάρι και μου δώσε, μου είπε και ένα λόγο που μ' άρεσε. Στείλε προξενητάδες στη μάνα μου και προξενητάδες στον μπάρμπα μου.
Γιατί στον μπάρμπα μου θα μου πείτε εδώ και όχι στον πατέρα του? Υπάρχει και γι' αυτό εξήγηση. Γιατί ο μπάρμπας ήταν σίγουρος για το γιο της αδελφής του, ενώ ο πατέρας πολλές φορές δεν επιβεβαιωνόταν και τότε δεν υπήρχε και τεστ DNA. Αυτός ο μπάρμπας επίσης ονομαζόταν Κενταΐς στην τουρκική, γιατί ήταν ο προστάτης και το στήριγμα των ανιψιών, που κάπου προκειμένου να τα προστατεύσει, έριχνε και καμιά ψηλή. Αυτά, πάμε να το παρακολουθήσουμε μαζί και να το καταγράψουμε, και πάντοτε όταν μας δίνεται ευκαιρία, μέσα από έρευνα, το τονίζω, θα σας δίνουμε πολλά τέτοια λαογραφικά στοιχεία, γιατί πολύ συχνά παραποιούνται τα τραγούδια μας, όχι από κακία, να το πω έτσι, αλλά πολλές φορές από άγνοια. Ίσως και για τα παλιά τα χρόνια η δισκογραφία ήταν περιορισμένη και δεν είχαν τη δυνατότητα να γράψουν όλα τα λόγια των τραγουδιών, αλλά και για έναν ακόμη λόγο. Γιατί πολλές φορές κάποιος τραγουδούσε ένα τραγούδι και όπως το τραγουδούσε λάθος, αυτόματα και οι επόμενοι, όπως το ακούγανε, το λέγανε και εκείνοι. Με αποτέλεσμα να παραποιείται διαρκώς. Έτσι, εμείς θα βάζουμε πάντα κάποια πράγματα στη θέση τους για να σώσουμε, το τονίζω, την πολιτιστική μας κληρονομιά στη γνήσια μορφή της. Δεν πάμε να το τραγουδήσουμε μαζί? Πάμε. Αντριανόπολη την πραγματευτή.
γυρνά μπροστά.
Από τόπο σε τόπο, η σημερινή μας εκπομπή είχε ως θέμα της το Μοριά και την πλούσια μουσικοχορευτική του παράδοση. Η Πελοπόννησος, μην ξεχνάμε, είναι ένας τόπος με μακρά ιστορική παράδοση, αφού από εδώ ξεκίνησε η Επανάσταση του 21. Εμείς υποσχόμαστε πως θα πραγματοποιήσουμε και άλλες θεματικές εκπομπές, τόσο στο Μοριά, όσο και στις υπόλοιπες περιοχές του ελληνισμού, ανταποκρινόμενοι πάντοτε στην επιθυμία των φίλων της εκπομπής μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Θα κλείσουμε με το πασίγνωστο τραγούδι «Σαμπά στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό», που όταν πλάστηκε το θεμελίωσαν στον επτάσιμο δεύτερο επίτρητο. Δώστε βάση, εδώ είναι ωραίο. Να θυμίσουμε ότι τέσσερις είναι οι μορφές του επτάσιμου ρυθμού. Ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος επίτριδος. Αυτό λοιπόν το χορό, επειδή έδινε και έπαιρνε στα πανηγύρια του παλιού καλού καιρού, τον είπαν και πανελλήνιο χορό, γιατί καθιερώθηκε και χορευόταν παντού. Επίσης, κάθε τραγούδι που είχε την ίδια αριθμική κατασκευή με αυτό, το είπαν καλαματιανό, χωρίς βεβαίως να ανήκουν όλα τα τραγούδια στην περιοχή αυτή του Μοριά. Τα λέω όλα αυτά για να δούμε μαζί το πόσο ενιαία είναι η παράδοσή μας στα κύρια και στα βασικά γνωρίσματά της και κυρίως το πώς ταξίδευσε από τόπο σε τόπο και από στόμα σε στόμα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 12 το μεσημέρι εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων. Την αγάπη μας σε όλες και σε όλους. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Περιμένα μα τη λύνα δε σώτα.